όλοι μας να κοιτάνε, να με κρατάς να γελάμε. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Τίποτα, μόνη μου, δίνω τη χαρά μου εδώ. Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Δημήτρη Μακρινιώτη. Στο ραντεβού μας Τετάρτη, βρε Τετάρτη, έφτασε η καρδιά της εβδομάδας. Και η δική μας καρδιά χτυπά γλυκά με την ίον στη συντροφιά μας. Και σκεφτόμουν, τι ωραίο μου θα δείχνεις. Να μην μου έχεις κάνει ωραίο και ένα ωραίο κακάο, έτσι να πούμε πολύ με την κούπα μου και να μου λες, πάρε κοριτσάκι μου και μη μου άφησε με να κάνω τη συνταγή. Πολύ ωραία και ιδέα και ένα ζεστό κακάο τώρα με κακάο ίον που έχει τρομερό άρωμα και γεύση. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα πιστή στο ραντεβού μας την Τετάρτη με την Ίον Πατισερή. Θα κάνουμε ένα γλυκό χωρίς πολλές τύψεις, χωρίς καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Άμα δείτε τα υλικά, με 6 υλικά. 6 υλικά και έχετε ένα σοκολατένιο cheesecake που δεν θα πιστεύετε. Απίστευτα γευστικό και πάρα πολύ γρήγορο. Πάμε να δούμε γρήγορα τα υλικά. Για τη βάση θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μπισκότα, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έχω βάλει μπισκότα με άρωμα πορτοκαλιού. Εσείς μπορείτε να βάλετε και μαύρα, σκούρα μπισκότα ή κανέλας, ό,τι σας αρέσει. 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. Αυτά είναι για τη βάση τα υλικά. Για την κρέμα θέλουμε μισό κιλό τυρί κρέμα, μισό κιλό νουκρέμα Ίον. Η πραλίνα της Ίον, εξαιρετικά γευστική και πολύ πλούσια σε γεύση. Αν θέλετε να γίνει ακόμα πιο σφιχτό, αντί για νουκρέμα, μπορείτε να βάλετε Ίον Πατισερή Cover Cream. Εγώ με αυτό θα σας κάνω σήμερα. Ό,τι έχετε, ό,τι επιλέξετε. Ακόμα και με την πραλίνα που έχει βγάλει Ίον την εξαιρετική της σοκοφρέτα. Έπως, η πραλίνα αυτή είναι εκπληκτική. Λοιπόν, και για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια Ίον Πατισερή κλασική κουβερτούρα και 150 ml κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. Mm-hmm. Αυτά. Καθόλου ζάχαρη, τίποτα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Στο μίξερ. Σοκόλατα. Διορθώστε το σουπεράκι. Βάζουμε το τυρί κρέμα και την πραλίνα ή το cover cream, ό,τι επιλέξετε. Πολύ ωραία. Αυτή είναι εδώ την κρέμα. Αυτή την κρέμα με την πραλίνα και το τυρί κρέμα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ακόμα και σε ποτήρι. Να φτιάξετε αυτή λίγο ξύσμα, λεμόνι, πορτοκάλι, τίποτα άλλο. Απευθείας, ε. Απευθείας. Είναι μια τρομερή, εύγευστη κρέμα. Λοιπόν, εδώ έχω σπάσει, έχω χοντροκόψει με τα χέρια τα μπισκότα, τα οποία εσείς μπορείτε να αλέσετε αν θέλετε και σε ένα μούλτι. Να το κλείσω αυτό να μην έχουμε φασαρία. Λοιπόν, μπορείτε να τα λέσετε σε ένα μούλτι, να τα κάνετε σκόνη για να είναι πολύ smooth το αποτέλεσμα. Αν σας αρέσει να βρίσκετε ένα μπισκοτάκι χοντροκομμένο στο στόμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το σπάτε και το αφήνετε έτσι. Έχουμε λιώσει το βουτυράκι. Όταν κάνουμε βάση σε cheesecake, προσέχουμε να μην καίμε το βούτυρο. Το βούτυρο, όταν καεί, βγάζει αρώματα και γεύσεις. Σε ένα τόσο ισορροπημένο γλυκό, αν βγάλει πολύ έντονη γεύση το βούτυρο, δεν θα σας αρέσει. Οπότε, ή σε μπεν μαρί σε χαμηλή φωτιά, ή στο μάικρο σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία και γρήγορα. Αδειάζουμε το βούτυρο. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε. Είναι ένα γλυκό που μπορεί να τελειώσει και να το φάτε. Πιστεύω σε μισή ώρα τρώτε γλυκό. Λοιπόν. Πολύ γρήγορο, εύκολο. Πολύ, πάρα πολύ. Να κόψουμε ένα κομματάκι να δοκιμάσουμε. Εννοείται. Ιωάννα, ορίστε. Α, έχεις ήδη ακόμα. Να είσαι καλά. Έτοιμη. Είσαι μωρέ, Δημήτρη, είσαι νοικοκύρης. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Θα πάρω εδώ το τσέρκι. Εγώ έχω ένα μικρό τσερκάκι 20 εκατοστά εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να κάνετε πιο μεγάλο. Ή μπορείτε να βάλετε όσα μπισκότα σας αρέσουν για βάση. Τα γραμμάρια που σας δίνω είναι ενδεικτικά. Εσείς μπορείτε να βάλετε την ποσότητα που σας αρέσει πραγματικά. Αυτή τη συνταγή, όπως και όλες οι συνταγές που σας κάνω με Ίον Πατισερή, θα τις βρείτε στο ionswitch.gr. Είναι μαζεμένες όλες οι συνταγές, ακόμα και οι συνταγές που κάνω με την Ίον στο YouTube, στο κανάλι μου. Θα τις βρείτε όλες εκεί. Παρεπιπτόντως, εχθές σας έκανα μία σοκολατόπιτα εκπληκτική με Ίον, την οποία θα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube και στη σελίδα μου στο Instagram. Δημήτριος Μακρινιώτης παντού. Λοιπόν, πλούσιο πολύ. Η βάση μας είναι έτοιμη, τη βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα. Εμείς εδώ δεν θα τη βάλουμε καθόλου για να τελειώσουμε το γλυκό μας. Πω, πω.
Έχεις κάνει κάτι που δεν είναι το πολύ γλυκό. Αυτό. Είναι σαν να... Είναι ισορροπημένο. Με τη μαρίς τελειώνετε την κρέμα, γιατί μπορεί να έχει μείνει λίγο τυρί στα τυχώματα. Mm. Οπότε, τελειώνετε την κρέμα στο χέρι και θα σας δείξω αμέσως μια smooth, κοιτάξτε εδώ, πόσο βελούδινη, πόσο τέλεια κρέμα σοκολάτας. Κοίτα εδώ, Ιωάννα. Την αδειάζουμε μέσα. Ωραία. Αδειάζουμε. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, με ένα κουταλάκι, τίποτα ιδιαίτερο, απλώνουμε. Πολύ ωραία. Για όνομα του Θεού, νόστιμο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα εδώ θα δώσουμε λίγη ένταση παραπάνω στην κρέμα γάλακτος. Mm. Και τι έχω κάνει. Λοιπόν, θα τα πάρω αυτά από εδώ. Mm. Να μην σε ενοχλώ. Όχι, όχι. Εδώ έχω κόψει τη σοκολάτα μας. Σε όσο μικρότερα κομματάκια, τόσο καλύτερα. Τι κάνουμε, τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ μας. Ωραία. Και βάζουμε την κρέμα γάλακτος να ζεσταθεί. Τα κόβουμε κομματάκια για να γίνει το γκανάζ πιο γρήγορα. Με το που πάρει τη βράση η κρέμα γάλακτος, το ρίχνουμε πάνω σοκολάτα, να κατέβουμε και γίνεται το γκανάζ. Με αυτόν τον τρόπο αδειάζουμε πάνω από την κρέμα του cheesecake και είναι το cheesecake έτοιμο. Δεν έχω φάει τόσο εύκολα. Στη ζωή μου δεν έχω φάει καθόλου. Ισορροπημένο, ε. Τι ισορροπημένο, αυτό είναι. είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έβρασε η κρέμα μας. Την αδειάζουμε πάνω από τη σοκολάτα. Στο σπίτι θέλω να αφήσετε περίπου 2 λεπτά εδώ τη σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος. Αυτό θα βοηθήσει να λιώσει, να γίνει πολύ γρήγορα έτοιμο το γκανάζ μας. Εμείς εδώ τώρα, λόγω τηλεοπτικού χρόνου, ξεκινάμε. Όπως βλέπετε, το γκανάζ είναι σχεδόν έτοιμο με το που ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ. Θέλει απλά ανακάτεμα, 1 λεπτάκι, γιατί κάποια κομμάτια που δεν έχουν λιώσει ακόμα, θα λιώσουν στην πορεία. Φανταστείτε όμως να βρίσκεται και λίγα κομμάτια σοκολάτας από πάνω. Γι' αυτό έρχομαι εδώ, πάνω από το cheesecake και αδειάζω και τον γκανάζ μου. Βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα και απολαμβάνουμε αυτό το απίστευτα εύκολο, γρήγορο, νόστιμο cheesecake σοκολάτας πραλίνας. Αυτή ήταν η συνταγή μας. Χωρίς κρέμα, καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Τι προσθήκη ζάχαρης, εδώ πέρα μιλάμε για την απόλυτη ισορροπία. Του, πώς θα σου το πω τώρα, το γλυκό μαζί με λίγο αλμυρό, σαν να έχεις πάρει τσουπ και να έχεις ρίξει λίγο αλατάκι, να το έχει... Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αυτό που μπήκε μπορείς στο στόμα μου... Μπορείς να φας όλη την τούρτα. Χωρίς να λιγοθείς. Ναι, έτσι είναι, όχι έτσι είναι, χωρίς να λιγοθείς. Και μην με προκαλείς, όχι, όχι. Γιατί δεν αργώ. Αυτή είναι και η επιτυχία αυτού του γλυκού.